Ραγισμένη τύχη, γεμάτη μούχλα. Προσοχή, είστε στο κτίριο με δική σας ευθύνη, γράφει η πρωτοφανής αφίσα, συνοδευόμενη από την εικόνα μιας νεκροκεφαλής. Δεν πρόκειται για ένα εγκαταλειμμένο οίκημα, αλλά για το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η καθημερινή εργασία για τους 52 υπαλλήλους του φορέα αποτελεί μια νέα δοκιμασία. Παρακαλούν να μην βρέξει, ώστε να μην πλημμυρίσουν οι διάδρομοι. Στο βίντεο ντοκουμέντο που φαίνει στη δημοσιότητα TV100, φαίνονται υπάλληλοι ξυπόλοιτοι να διώχνουν τα νερά τα οποία βρέθηκαν μέσα στο χώρο που φυλάσσονται τα αρχεία, καθώς τα λούκια του μπαλκονιού είναι εδώ και χρόνια βουλωμένα. Μάλιστα, δεν λείπουν τα ατυχήματα εντός του κτηρίου και όλα αυτά εν έτη 2018. Γκρέμιση και μισοτυχία που υπήρχε, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς καμία μελέτη, έγινε αυτή η ράμπα που βλέπετε με αυτό το πλαστικό, με αποτέλεσμα όταν βρέχει, τα νερά τρέχουν και έχουμε μόνιμα σφουγγαρίστρα και κουβά εδώ, γιατί κινδυνεύουν. Οι πολίτες και εμείς να σκοτωθούμε. Το πιο απλό. Καμία υποδομή, βλέπετε. Αυτή είναι η κατάντια. Φτάσαμε μέχρι η διευθύντρια ξυπόλυτη να μαζεύει νερά μέσα από το αρχείο. Το μοναδικό ασανσέρ, το οποίο λειτουργεί χωρίς άδεια, εξυπηρετεί τους εκατοντάδες ασφαλισμένους που εισέρχονται καθημερινά στο κτίριο, στο οποίο δεν υπάρχει καμία υποδομή για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Βλέπετε την είσοδο δημόσιας υπηρεσίας εν έτη 2018 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2, 4, 6, 7 σκαλοπάτια για να ανέβει κάποιος στο ασανσέρ. Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση σε συμπολίτες μας αμαία και μάλιστα πολύ πρόσφατα 12 ευρώ μας ήρθε καταγγελία από το συνήγορο του πολίτη από μία συμπολίτησά μας η οποία έφερε το σύζυγό της με αναπηρικό αμαξίδιο και φυσικά δεν κατόρθωσε να ανέβει πάνω. Το κτίριο έχει κριθεί ακατάλληλο εδώ και μία εικοσαετία από την τεχνική υπηρεσία του ΙΚΑ και παρουσιάζει προβλήματα σταδικότητας. Σαν μην έφταναν όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει έξωση στο ΙΚΑ εδώ και μία δεκαετία λαμβάνοντας τα ενίκια μέσω αγωγών. Η σύμβαση έχει λήξει με τους ιδιοκτήτες από το 2008 μετά από 16 χρόνια παρατάσεις, δεν ξανανανεώθηκε, πληρώνονται με παρατάσεις. Οι ιδιοκτήτες του κτηρίου αρνηθήκανε το 2010 με το πρώτο μνημόνιο να κάνουν μείωση του ενοικίου όπως προβλεπόταν από τον πρώτο τότε μνημονιακό νόμο, με αποτέλεσμα να τους πληρώνουμε μέχρι σήμερα με δικαστικές αποφάσεις κάθε 2 χρόνια και να επιβαρυνόμαστε και τους τόκους. Γιατί το δικαστήριο επιδικάζει και τόκους. Πριν 3 χρόνια είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός για έβρεση κτηρίου, ωστόσο απέβη άκαρπος. Την προηγούμενη εβδομάδα προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός. Ευχόμαστε να μην γίνει κάποιος σεισμός. Ευχόμαστε να μην γίνει ένας σεισμός μεγέθους του 78 της Θεσσαλονίκης, των 6,5-7 ρίχτερ, γιατί θα αρχίσει πάλι η τραγωδία στην Ελλάδα. Θα τρέχουν τα κανάλια τότε, θα φτύκανε τόσοι. Το είδαμε πρόσφατα στις πυρκαγιές, γιατί στην Ελλάδα μας αρέσει αντί να προλαμβάνουμε να τρέχουμε μετά την τραγωδία ΟΗΜΕ, να βγάζουμε κραυγές μετά. Ας κάνουμε κάτι μια φορά να γίνει πριν φτάσουμε στην τραγωδία. Τίποτα. Είμαστε στον αέρα.